Κάθε δρόμος γράφει τη δική του ιστορία και όπως φαίνεται η παράκαμψη της Βιάννου γράφει τη δική της, καθώς ανεξήγητα ενώ έπρεπε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να παραδοθεί, τα έργα κατασκευής του δρόμου έχουν κολλήσει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Σας είπα ότι ο συμβατικός χρόνος λύγει 15 Σεπτεμβρίου που έπρεπε ο ανάδοχος να έχει παραδώσει το έργο. Δυστυχώς από το Μάρτιο και μετά παρατηρείται μια καθυστέρηση που δεν δικαιολογείται και οφείλει εδώ ο ανάδοχος να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, ο ίδιος με επιστολή του προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τον αρμόδιο διευθυντή, έχει επισημάνει το πρόβλημα της καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και δύο επιτόπιες συσκέψεις με τους αρμόδιους από την Περιφέρεια και τον ΟΑΚ, χωρίς ωστόσο το έργο να έχει ξεκολλήσει. Δεν είναι θέμα πιστώσεων. Αυτή τη στιγμή ξέρω πολύ καλά ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα και καλείται ο εργολάβος να καταθέσει λογαριασμό που δεν μπορεί να πάει διότι δεν εκτελεί εργασίες. Άρα λοιπόν θέμα πιστώσεων δεν υπάρχει και σας είπα ότι θα συνεχίσω να πιέζω προς κάθε κατένθεση για να έρθει ο εργολάβος, ο ανάδοχος να ολοκληρώσει εργασίες. Δεν πάει άλλο, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Ο ίδιος μιλώντας στη Νέα Τηλεόραση κάλεσε τους αρμόδιους να διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους ο εργολάβος καθυστερεί να ολοκληρώσει το έργο, τονίζοντας παράλληλα ότι από τη λειτουργία του συγκεκριμένου δρόμου εξαρτάται η εξέλιξη για δύο μεγάλα σημαντικά έργα που πρόκειται να γίνουν μέσα στην Άνω Βιάνο, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία έχουν υπαχθεί στο ΕΣΠΑ. Από την λειτουργία του έργου αυτού εξαρτούνται και δύο μεγάλα έργα μέσα στη Βιάνο, η υδροδότηση της Βιάνου και η ανάπλαση της Άνω Βιάνου, έργα 2 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν υπαχθεί στο ΕΣΠΑ και τα οποία αυτή τη στιγμή αναγκαστικά έχουμε μπλοκάρει, διότι δεν μπορούμε να δώσουμε κυκλοφορία. Έχουμε εναλλακτική λύση να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας από άλλο δρόμο και περιμένουμε την παράκαμψη της Βιάνου.